Κύριε Λάβδα, η δυναμική που μας δίνει αυτή η συμμαχία με τη Γαλλία μας δείχνει ότι ενδεχομένως είναι τώρα η ώρα προκειμένου να οριοθετήσουμε επιτέλους την ίδια μας την ύπαρξη. Τι εννοώ, επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που ρωτάτε. Και νομίζω και σε άλλους συναδέλφους σας και εδώ και στην Αθήνα έχω απαντήσει ως εξής. Και δεν βλέπω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή. Αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, έτσι, τον Οκτώβριο του 2021, να ξεζητήσουμε το Γενάρη, το Φλεβάρι του 2022, να το δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα λόγο να απαντήσω διαφορετικά. Τι δηλαδή, ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει με προσοχή, είναι κάτι που πρέπει να γίνει όταν ξέρουμε ότι έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για αυτό που θα ακολουθήσει, και να μην γίνει με ένα σπασμωδικό τρόπο επειδή πιέζεται μια κυβέρνηση ή θεωρούμε ότι τώρα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε πλήρως αναλύσει σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις. Άρα, παρότι δεν θα ήταν τίποτα πιο εύκολο για μένα από το να πω ναι, 12 μίλια τώρα, όπως γνωρίζετε από την εμπειρία σας, αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει εντύπωση και μπαίνει και εύκολα, έτσι. Ναι, στα 12 μίλια. Δεν είναι υπεύθυνο, κατά την άποψή μου. Πρέπει να δούμε εάν τα σενάρια, όλα τα 4-5 σενάρια των επιπτώσεων, τα έχουμε αναλύσει. Έχουμε απολύτως την προετοιμασία για όλα τα σενάρια και τότε έτσι. Αλλά να πω και κάτι άλλο γι' αυτό που ρωτάτε. Έχουμε μπει σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολυκεντρικός, δεν είναι ο διπολικός κόσμος που ξέραμε. Και αυτό μας δείχνει ακόμα περισσότερο γιατί τέτοιου είδους διμερείς, τριμερείς συνεργασίες και συμμαχίες, όταν είναι συμμαχίες όντως, είναι απαραίτητες. Γιατί οι ΗΠΑ είναι ένας τεράστιος παράγοντας, παραμένουν η ισχυρότερη χώρα του κόσμου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι ΗΠΑ όμως έχουν μπει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εσωτερικά φάση, στην οποία όλο και περισσότερο, ξεκίνησε από την περίοδο Ομπάμα, συνεχίζεται, όλο και περισσότερο θα κάνουν μια επιλεκτική απόσυρση από περιοχές του πλανήτη. Έτσι. Είναι σημαντική και η διμερή συμφωνία μαζί τους, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα είναι ο απομηχανής θεός, ο οποίος θα βρίσκει λύσεις, είτε καλές, είτε ουδέτερες, είτε κακές. Πρέπει να ζητήσουμε πολλά στηρίγματα. Και ένα από αυτά βεβαίως είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε σύγκληση απόψεων για το τι συνιστά η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και για δικούς της λόγους.